Είναι ένα μοναστήρι από την χρονολογία που είδα είναι περίπου τα τέλη του 17ου αιώνα. Η πλατεία που διαμορφώθηκε, όλη αυτή η μονή, η οποία είναι εκτός από τον κύριο κορμό της Εκκλησίας, στηρίζεται σε τρία τεράστια τόξα, επειδή υπάρχει μια κρίση γύρω στο 50% του εδάφους. Έγινε η πλατεία για να δομηθεί αυτή η εκκλησία σε τρία τεράστια τόξα, τα οποία είναι μεγάλου μεγέθους, περίπου 7 μέτρα ύψος, 7,5 στο κάτω μέρος. Και πάνω εκεί χτίστηκε μια πλατεία. Η πλατεία αυτή έχει ναοδομικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όλος ο τρούλος στηρίζεται σε 8 κείονες ένα επί ένα και περιβάλλεται από όλον αυτό το ναό. Τα σφαιρικά τρίγωνα που είναι πάνω από τα 12 σφαιρικά τρίγωνα είναι αυτά που στηρίζουν το ημισφαίριο της εκκλησίας, τον τρούλο δηλαδή, ο οποίος έχει περίπου 7-40 μέτρα διάμετρο. Είναι πρωτόγνωρο γιατί μια πέτρινη εκκλησία να δομηθεί, που δομήθηκε με ένα υλικό τόπιο, ντόπιο υλικό, να αποκτήσει αυτά τα γιγαντιά μεγέθη. Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει εκκλησία πέτρινη που θα είναι τόσο μεγάλη διάμετρο. Έχεις αγιογραφήσει πολλές, έτσι. Έχω αγιογραφήσει πάρα πολλές εκκλησίες και δεν έχω βρει. Άντε να φτάνουν 4 και 20 βία, αλλά αυτό το άγγιγμα δεν το έχω δει. Είναι χαρακτηριστικό, έχει πολλές ωραίες αναλογίες, έχει πολύ ωραία κλίμακα και είναι σε ένα υψόμετρο 291 μέτρα. Πόσο, 900. 991 μέτρα, ναι. Και είναι από τα ψηλότερα σημεία της τριφυλιακής γης, τριφυλία είναι και. Είχαμε πάει πάνω που είχατε δει τα έλατα. Και το εξωτερικό είναι... Το εξωτερικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει νερό, έχει μια φυσική ροή. Έχει μια φυσική ροή. Το οποίο το νερό χειμώνα, καλοκαίρι έχει σταθερή θερμοκρασία. Έχει σταθερή θερμοκρασία. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση η πλαϊνή πόρτα που έχουν φτιάξει το πάνω το ίδιο εκείνο και το... Το υπέρθυρο. Το υπέρθυρο πώς το έχουν σφινώσει. Ναι. Το προμερό. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Είχα ακούσει ότι είχαν φέρει γιαννιώτες, δεν ξέρω από πού. Δεν ξέρω οι τεχνίτες από είναι, αλλά και είναι κρίμα που αυτό το μοναστήρι δεν έχει επανδρωθεί, δηλαδή είτε από μοναχές είτε από μοναχούς, για να μπορεί να λειτουργεί και να κρατιέται σε ένα επίπεδο. Προσπαθούν από τη Βαριμπόπη πέρα από εκεί να προσπαθούν να το κρατήσουν σε ένα επίπεδο, αλλά δεν είναι εύκολο. Έσοδα έχει. Νομίζω πως ναι, γιατί είναι καλό προσκυνήμα, υπό την έννοια ότι. Παλιότερα είχε πολλά. Παλιότερα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν. Προσκύνημα όλης της Μεσσηνίας. Της Τριφυλίας βασικά και της Μεσσηνίας. Όλης της Βόρειας Μεσσηνίας ήταν. Τώρα κάθε Σάββατο λειτουργεί. Κάθε Σάββατο λειτουργεί πάντα, ναι, ανελειπώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ανεβαίνει πάρα πολύς κόσμος. Ανεβαίνει πολύς κόσμος και... Και γίνεται γνωστό εντωμεταξύ από στόμος. Και αν προχωρήσεις μετά λίγο νοτιοδυτικά, συναντάς το Σελά και κατεβαίνεις από το χωματόδρομο κάτω, δηλαδή δεν ξαναγυρίζεις. Το κάναν άσφαλτο. Έχω καιρό να περάσω. Τρυπήλα λυκουδές και τα λοιπά όλα τα οποία είναι και ωραία χωριά. Όλα αυτά συνδέονται από τον Πολυθέα. Γενικά νομίζω ότι η ορεινή Τριφυλία έχει πολύ ενδιαφέρον και αρχιτεκτονικό, όπως εξαιρετικά σπίτια έχει ο Αετός. Ναι. Εξαιρετικά σπίτια έχει και η Βαριμπόπη. Βαριμπόπη. Και το χωριό, όπως λέγεται, μετά από ότι πριν στρίψουμε στην Βαριμπόπη, πάμε πάνω. Πολυθέα και Σαρακινάδα. Σαρακινάδα, δηλαδή Κρυονέρι, πώς το λένε. Κρυονέρι, ναι. Έχω πάει και σε αυτά τα χωριά τα οποία τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ενδιαφέροντα, ναι. Βέβαια. Εκεί αναπτύσσεται μια αρχιτεκτονική, η λεγόμενη λαϊκή αρχιτεκτονική, η οποία έχει πολύ ωραία στοιχεία. Καταπληκτικά. Δηλαδή, θα κάνουν το χαγιάτι για να βάλουν το ζώο από κάτω. Τώρα αυτό συνδέει ένα πολύ ωραίο σχετικό αποτέλεσμα, το οποίο με αγωητεύει, έτσι. Και σήμερα τα έχουν κάνει σπίτια αυτά. Ναι, βέβαια. Και όπως και ενδιαφέρον σπίτι έχει και το δώρο εδώ. Και έχει μια χαρακτηριστική για αρχιτεκτονική. Έχει την αγροτική. Έχει τις πόλεις στη δημοτική. Έχει μια αστική αρχιτεκτονική. Βέβαια με το υλικό του τόπο ήταν. Μην επέτρεναν τα σπίτια από την έννοια ότι αυτό το δομικό υλικό είχαν ανθρώπι τότε. Ο μισθός αυτός είχε κατέβει και όταν τον κάψανε. Και εκεί τους φτιάξανε μετά, τους φτιάξανε σπίτια μέσα στο κράτος. Βέβαια είχατε και έναν καλό δήμαρχο, τον Δημήτρη Πιοδρυμίνα. Γι' αυτό και κάθε Σεπτεμβρί κάνουμε και γιορτές. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Γερμανοί το κάψανε. Γερμανοί το κάψανε. 11 Σεπτέμβρη του 1943.